Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, καταργήθηκαν οι μετακινήσεις μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό, στο πλαίσιο εγκεκριμένων προγραμμάτων περιβαλλοντικού και πολιτιστικού χαρακτήρα. Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, δεν έχουν καταργηθεί οι μετακινήσεις μαθητών στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Όπως αναφέρεται, οι μετακινήσεις μαθητών στο εξωτερικό, στο πλαίσιο εγκεκριμένων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, πλέον δεν επιτρέπονται. Εξαίρεση αποτελούν τα προγράμματα τα οποία εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων. Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει το Υπουργείο, προχώρησε σε αυτήν την κίνηση με την αιτιολογία ότι κάποιοι μαθητές αδυνατούσαν να ανταπεξέλθουν οικονομικά σε αυτά τα ταξίδια. Ωστόσο, το επιχείρημα αντικρούν οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων που πλήττονται περισσότερο από αυτήν την εξέλιξη, καθώς στήριζαν πολλά προγραμματά τους σε αυτά τα ταξίδια. Εφ' εξής, το Υπουργείο επιτρέπει τις εκπαιδευτικές ανταλλαγές και τις αδελφοποιήσεις μόνο με ελληνικά σχολεία της Ομογένειας και όχι της κάθε χώρας, όπου θα είχαν τα παιδιά τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά και άλλα εκπαιδευτικά συστήματα.